ότι ενώ ασκήσατε πολύ σκληρή κριτική και ασκείτε πολύ σκληρή κριτική στον νόμο Παπά, στις διαδικασίες που ακολούθησαν, στις προτάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Εχθές στη Βουλή δεν μείνετε για να ψηφίσετε. Κοιτάξτε, όχι, δεν έχω ασκήσει απλώς κριτική. Επί ένα χρόνο βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή. Το γεγονός όμως ότι η μεταβατική διάταξη, η πιο κραυγαλαία, απλώς αναστέλλεται και δεν καταργείται, δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Γιατί εμείς βγήκαμε. Βγήκαμε όλοι μαχητικοί και επίμονοι και οι τέσσερις ομιλητές της Δημοκρατικής Συμπαράστασης. Και μετά πήγατε και ψηφίσατε. Μισόρτο. Και είπαμε κατάργηση. Δεν με ρώτησε κανείς. Είχα παρακαλέσει και ζητήσει επισήμως από τον γραμματέα της κοινωνιστικής ομάδας να συνεδριάσει η κοινωνιστική ομάδα για να αποφασίσουμε συλλογικά γύρω από το θέμα αυτό. Σας διαφωνείτε. Ήμασταν όλοι στη Βουλή και θα μπορούσε να γίνει εύκολα μια συνεδρίαση και να λάβουν οι συνάδελφοί μου υπόψη τις απόψεις μου και τις απόψεις άλλων συναδέλφων. Σας διαχωρίζετε τη θέση σας, δηλαδή. Διαφωνείτε, είναι φανερό. Δεν διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει άλλη θέση. Κύριε Πρόεδρε, τώρα, είσαστε έμπειρος πολιτικός για χρόνια. Η ψηφοφορία επιλέξατε... δεν έγινε ονομαστικά. Δεν έχει σημασία. Η ψηφοφορία μετέχουν μόνο. Τυχαία φύγατε εσείς τώρα από τη Βουλή. Τι είπατε. Τυχαία, απουσιάσατε. Περίμενα να δω αν θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Εάν ήμουν παρόν, θα ψήφισα. Δεν είναι πολιτική η απουσία σα. Θα ψηφίζατε εναντίον. Εναντίον, ναι. Προφανώς. Αλλά και η απουσία σα πολιτική είναι, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη. Ναι, απολύτως. Ναι. Και θα καταργηθεί. Μα, να σου θέλω να το πω. Το πολιτικό του πράγματο είναι. Πολιτικά πρέπει να εκπέμπουμε ένα καθαρό μήνυμα. Αυτό λέω λοιπόν. Το πολιτικό του πράγματο είναι το μήνυμα που απέστειλε χθε το κόμμα σα. Είναι η συμπαράταξη. Γι' αυτό θέλησα να γίνει η συνεδρίαση τη κοινωνιστική ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι είναι άδικο για τον κόπο που κάνουμε. Να αγωνιζόμαστε, να είμαστε πρωτοπόροι, να προσφέρουμε τα επιχειρήματα, να δίνουμε μάχες και μετά να δημιουργείται μια εντύπωση η οποία είναι, ας το πούμε, θολή ή μεσοβέζικη. Το ζητάτε και τώρα εν ώψη της Δευτέρας. Μα θεωρώ αυτονόητο ότι θα βρεθούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί αν κάτι έχουμε κατακτήσει και αν κάτι πρέπει να διαφυλάξουμε σε ένα κόμμα μικρών διαστάσεων, δυστυχώς, είναι να υπάρχει συλλογικότητα. Μάλιστα. Και σίγουρα συλλογικότητα στην κοινωνιστική ομάδα, κάτι που τήρησα ως κόρυν οφθαλμού ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ρωτήσω και κάτι, έχω την πρόεδρε. Αξίωση, επειδή θεωρώ ότι είμαι και κατά ανάγκη θεματοφύλακας αυτών των εσωτερικών διαδικασιών, λόγω της διαδρομής μου και του ρόλου μου, ότι αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί απολύτως. Ευρύτερα. Αυτά τα λέτε εσείς ή τα λέει και το κόμμα σας. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι άλλο είναι ο Βενιζέλος και άλλο το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Με συγχωρείτε, δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, ένας επιστήμονας που έχει αίσθηση του εθνικού συμφέροντος και του ευρύτερου ρόλου του πρέπει να ταυτίζεται με το κόμμα του και με το κόμμα του και μόνο με το κόμμα του και με μια κομματική γραμμή. Εδώ μιλάμε για όπως είπατε και πριν, μια διαδρομή. Αυτό θα είπα. Για αυτό, κύριε Πρόεδρε, σας ρώτησα. Βεβαίως διεκδικώ να πείθω το κόμμα μου. Αλλά για να πείθω το κόμμα μου πρέπει να υπάρχει εσωτερική διαδικασία η οποία επιτρέπει σε μένα και σε όλους μας να απευθυνόμαστε στο ακροατήριό μας και να. Λειτουργούμε δημοκρατικά. Επειδή είμαστε που λένε και ο κόσμος μας παρακολουθεί επίσης μεγάλα παιδιά, μας λέτε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δημοκρατία, πάντως, δεν υπάρχουν εσωτερικές λειτουργίες και δεν σας δίνεται τη δυνατότητα να εκφραστείτε. Αυτό που λέτε. Της κοινωνιστικής ομάδας στην κρίσιμη αυτή φάση. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, δεν είναι μόνο. Ζήτησα χθες αυτό επίτηδες. Δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα να ρυθμιστεί από τον κοινωνιστικό εκπρόσωπο ή τον εισηγητή. Δεν γίνεται. Αυτό, όσο καλή και αν είναι. Αυτό που λέτε όμως μας βάζει σε άλλες σκέψεις. Και αγαπώ όλους. Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικό.